το μεταφορικό έργο των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί υποκλέπτουν κατά παράδοση για ένα ακόμα καλοκαίρι επιτίδη που έρχονται στην Κρήτη με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν εύκολο χρήμα, χρεώνοντας μεταφορές έτοιμες τριπλάσιες και πλασάροντας την παράνομη δραστηριοποίησή τους ως δίθεν υπηρεσία πολυτελείας. Οι πειρατές του κλάδου έχουν απλώσει τη δράση τους σε όλη την Κρήτη, ωστόσο η παρουσία τους είναι πιο έντονη στα Χανιά και το Ηράκλειο λόγω των αεροδρομίων. Αυτό γίνεται τώρα πάνω από 10-15 χρόνια αυτή η υποκλοπή. Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα αυτοκίνητα, αυτά που λέμε εμείς γιοταχή με οδηγό, με αποτέλεσμα να παίρνουν πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Υπομορφή κλεψιάς, όπως σας το λέω, κλεψιάς. Επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί στα Χανιά καταγγέλουν υπερχρεώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως για μια απλή διαδρομή των 20 ευρώ οι επιτίδη μπορεί να ζητήσουν έως και 70 ευρώ. Οι εν λόγω μεταφορείς κατέχουν στην πλειονότητά τους νόμιμη άδεια. Παρανομούν όμως το 90% του κανονισμού που διέπει την υπηρεσία τους. Υπάρχει διαδικασία της πλατφόρμας που πρέπει να δηλώνουν το δρομολόγιο. Δεν το δηλώνουν. Έχουν κάτι τιμολόγια μαϊμούδες, διότι όπως γνωρίζετε τώρα δεν υπάρχει το τιμολόγιο το οποίο είναι τρυπημένο από την εφορία. Μόνο στα Χανιά τον τελευταίο μήνα βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις υποκλοπής μεταφορικού έργου, με το ελάχιστο πρόστιμο να αρχίζει από 500 ευρώ. Ένας σωστός επαγγελματίας θα το δουλέψει και θα σεβαστεί όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και αναφέρομαι στον κλάδο μου. Τα λαμόγια, και συγγνώμη για τη φράση μου, δεν σέβονται. Έχουν μοιράσει και φυλάδια στα ξενοδοχεία ότι μεταφέρουν κόσμο μεταξύ, ότι κάνουν διαδρομές VIP με αυτά τα οχήματα που τα βλέπουμε στους δρόμους. Οι οδηγοί που παρανομούν σε βάρος ενός ολόκληρου κλάδου αλλά και των αστικών συγκοινωνιών απευθύνονται ως επιτοπλίστων σε τουρίστες υψηλού οικονομικού επίπεδου, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργάζονται με ξενοδοχεία. Αυτοί είναι ανεξέλεκτοι και κατεβαίνουν το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα δεν τους συμφέρει, δεν θέλουν να δουλέψουν με Έλληνες. Το θέμα ήρθε πρόσφατα και στη Βουλή με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή να καλείται να δώσει απαντήσεις και να αποκαταστήσει την νομιμότητα.